Φίλες και φίλοι του Ραδοριζίτες, καλησπέρα. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλή εβδομάδα. Η εκπομπή της ΕΠΟΦΕΚ, της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Κισάμου, μόλις ξεκίνησε. Στα μικρόφωνα της εκπομπής, ο Γιάννης Ολοφαρδάκης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και Ολευθέρης ο Κουμής. Καλησπέρα Ολευθέρη. Γιάννη, έχεις το λόγο να μας παρουσιάσεις τους απόψινούς μας καλεσμένους, εκλεκτοί καλεσμένοι και απόψε από δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο της Επαρχίας Κισάμου και συγκεκριμένα από ποιο χωριό, Γιάννη? Κακόπετρο. Κακόπετρος, Κισάμου, μαρτυρικό χωριό, Δήμος Πλατανιά πλέον. Και πρώην Δήμος, ο Καποδιστριακός Δήμος Μπουκολιών. Να καλωσορίσω τους αγαπητούς χωριανούς μου, γιατί στην ουσία στις χωριανοί είμαστε, τον Κακόπετρο. Είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε στα πλαίσια της ΕΠΟΦΕΚ με τις ενημερώσεις αυτές που θα κάνουμε όλο τον χρόνο, αν τα καταφέρουμε. Από τη μεριά, την μπάντα μας δηλαδή, είχα την επιθυμία να έρθει ο Κακόπετρος, μια που τυχάνει να είναι και μαρτυρικό χωριό και όμορφο ορεινό χωριό. Απόψε κοντά μας λοιπόν έχουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κακοπέτρου, τον πρόεδρο τον κύριο Δεσποτάκη τον Βαγγέλη, το μέλος του Συλλόγου Μαρκετάκη Νίκο, επίσης μέλος του Δεσποτάκη τον Θοδωρή και τον πρώην πρόεδρο τον Περάκη τον Γιώργο. Να σας καλησπερίσουμε όλους. Καλωσορίσατε στο Ράδιο Ριζίτες που μας δίνει το βήμα για αυτό τον κύκλο των εκπομπών και ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Ριζίτες. Καλώς σας βρήκαμε και με την ευκαιρία να συγχαρούμε την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου για την πρωτοβουλία που είχε να παρουσιάσει μέσα από τις συχνότητες του Ράδιο Ριζίτες τους πολιτιστικούς λόγους, τα χωριά της επαρχίας μας, τα ήθη και τα έθιμα, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Εμείς ευχαριστούμε και είναι χρέος της Ένωσης και όχι μόνο να παρουσιάζει τέτοιου είδους δραστήριους συλλόγους και να μαθαίνει και ο κόσμος την ιστορία και την παράδοση που έχουν τα χωριά μας. Είναι πολύ απλά πράγματα, πάρα πολύ ουσιώδης. Τι πιο απλό να γίνεται μια προσπερίδα, να καλούμε εδώ τους πολιτιστικούς συλλόγους, να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς βλέπουν σήμερα τον πολιτισμό, πώς βλέπουν σήμερα την Ήπαθρο, πώς βλέπουν σήμερα τα χωριά τους και τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ήδη έχουμε κάνει, για να γνωρίζουν και φίλοι ακροατές, ότι είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε με καλεσμένο κάποιο σύλλογο. Ξεκινήσαμε από το Σύλλογο Προβολής Κισάμου Γραμπούρσα, την προηγούμενη εκπομπή μας με τον κύριο Θανάση Διχτάκη. Και σήμερα ξαναλέμε ότι έχουμε κοντά μας τον Σύλλογο Κακοπέτρου. Προσπαθούμε να έχουμε πολιτιστικός, εξοραϊστικός Σύλλογος Κακοπέτρου. Καλά το είπα, παιδιά. Και εξοραϊστικός. Και εξοραϊστικός. Και εξοραϊστικός. Μάλιστα. Απόψε η εκπομπή μας θα κινηθεί σε πολλούς τομείς, διότι ξέρουμε ότι ο Σύλλογός σας ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που στην πορεία της εκπομπής μας θα το αναλύσουμε έτσι και να μάθει και ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία που κάνετε εκεί. Και να ξεκινήσουμε, Γιάννη, με σένα. Που είσαι και πιο κοντινός. Που είμαι και πιο κοντινός. Εγώ θέλω να κάνουμε ερωτήσεις, να δίνουμε λόγο στους καλεσμένους. Μα γι' αυτό το λόγο λέω να ξεκινήσεις. Ναι. Εγώ νομίζω ότι επειδή είχαμε συνεργαστεί σαν Δήμος Βουκολιών τότε την περίοδο που αναδειχθήκαν τα μαρτυρικά χωριά, Γιώργο, σαν πρώην πρόεδρος, εργαστήριο μέλος, να πάρεις το λόγο να μας πεις πώς το κατοχυρώσατε, πώς το μεθοδεύσατε και τα λοιπά, που είναι μια ύψιστη τιμή για την Ελλάδα σήμερα να είσαι μαρτυρικό χωριό. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή, εφόσον βλέπω ότι είναι και καινούρια. Αυτό ξεκίνησε να αναδειχθεί το χωριό μας σαν μαρτυρικό το 1999. Σαν πρώτη φάση στο νομό Χανίο είχε μπει η Κάνδανος και η Μαλάθρος σαν μαρτυρικά χωριά. Μετά από κάποιες πρωτοβουλίες από τους φορείς όλου του χωριού και όχι μόνο από το Σύλλογο, καταφέραμε και αναγνωρίστηκε το χωριό μας, ο Κακόπετρος, μαζί με το λιβαδάκι του Πιστογέρακο, στη δεύτερη φάση.
Το 2000, το Μάιο του 2000, είχα την τιμή, με έστειλε ο Δήμος εκπρόσωπο στα Καλάβρητα, που έγινε το πρώτο συνέδριο των μαρτυρικών δήμων και χωριών της Ελλάδος, και είχα την τιμή να παρευρεθώ στα Καλάβρητα το τριήμερο 14, 15 και 16 Μαΐου το 2000. Είναι τιμή βέβαια να είσαι στα μαρτυρικά χαριά και πώς να με τόσα θύματα που είσαι στο χωριό μας να μην είναι στο καταταγμένο εκεί πέρα, και δεν ξέρω για ποιο λόγο στην πρώτη φάση δεν μπήκε το χωριό μας σαν μαρτυρικό χωριό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Θα θέλαμε τώρα σε αυτό το σημείο, διότι έχει σημασία και με βάση και τις εποχές, Γιάννη, που ζούμε, που πρέπει να τα ακούνε και τα νέα παιδιά και όλος ο κόσμος, διότι παρουσιάζονται πλέον σαν σωτήρας μας οι συγκεκριμένοι, να μην το πούμε ρατσιστικά, αλλά δυστυχώς οι εποχές μας κάνουν να αναλογιστούμε αυτές τις εποχές. Να πούμε λίγο το περιστατικό, να πούμε τα γεγονότα εκείνης της εποχής που κάπου έγινε ορόσημο πλέον για το χωριό, και είναι και ο λόγος που έγινε μαρτυρικό το χωριό. Να ακουστούν αυτά τα γεγονότα, να ακουστούν αυτά τα πράγματα, τα ιστορικά στοιχεία. Μια σύντομη περιγραφή έτσι του ιστορικού για τις συγκεκριμένες εκτέλεσεις που έγινε και τώρα στο Κακόπετρο. Να ένα λεπτό για να είμαστε... Να δώσουμε και το λόγο στον πρώην Πρόεδρο, γιατί είναι διατελέσαντας και μέλος του σημερινού Συμβουλίου, τον κύριο Μαρκετάκη, να μας κάνει και αυτό στην τοποθέτησή του και το χαιρετισμό του. Α, ναι, σωστά. Ναι. Και μετά το ξεδιπλό μου. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στο κλετή παρέα μας και στους ακροατές μας. Και εγώ θα αναφερθώ κυρίως, αλλά όχι τώρα βέβαια, γιατί ήδη μπήκαμε από τη μέση που λένε, ξεκινήσαμε από τη μέση, δεν ξεκινήσαμε από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ όταν θα έρθει η ώρα θα αναφερθώ στην ιστορία του συλλόγου σαν σύλλογος, πώς ιδρύθηκε, πάρα πολύ σωστά, είναι. Πάρα πολύ σωστά. Την ιστορία του συλλόγου. Όταν έρθει, εντάξει. Όταν έρθει η ώρα. Να επανέλθουμε στην ερώτηση που έκαμε ο Κουμπής ο Λευτέρης, ο οποίος είναι και αυτός από μαρτυρικό χωριό. Το ξέρω. Δηλαδή συναδέλφους σας απόψε. Αφού το πιάσαμε και το θέμα, το εμβαθύνουμε. Όχι, θεωρώ ότι επειδή αυτά τα γεγονότα έχουν στιγματίσει τα συγκεκριμένα χωριά... Μαλάθρος και Κακόπετρος. Δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να αμφισβητήσει την προσφορά στην ιστορία που έχουν κάνει και στην πατρίδα αυτά τα χωριά, και όχι μόνο αυτά τα χωριά, ολόκληρη η Κρήτη και η χώρα μας. Απλά έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη στο κάθε χωριό και πώς έχει προσφέρει και στην πατρίδα του κάθε χωριού. Έχει δίκιο ο Λευτέρης. Πριν ξεκινήσω για να αναφερθώ στα γεγονότα της κατοχής, μπορούμε να μιλάμε ολόκληρες ώρες, να αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε πριν 2 χρόνια στο χωριό. Αποσίαζα το χωριό, με πήραν λοιπόν τηλέφωνο και μου ανέφεραν ότι ένας βέρι τουρίστες ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία του χωριού μας. Μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο. Ζητήσανε πληροφορίες για τα γεγονότα της κατοχής, φρόντισα με κάποιον χωριανό μας να πάνε στους τόπους των εκτελέσεων. Από ό,τι μου είπαν, κατέγραφε η σύζυγος με βιντεοκάμερα, αυτός έκανε τον αναφηγητή και παρουσίαζε την ιστορία στον τόπο που είχε γίνει, φυσικά αφού είχε προηγηθεί η συνομιλία δική μας στο τηλέφωνο. Τον ρώτησα λοιπόν για ποιο λόγο τα καταγράφει. Και μου λέει, είμαι Σουηδός, είμαι καθηγητής σε ένα γυμνάσιο στη Σουηδία και διδάσκω στα παιδιά ιστορία. Ήρθα λοιπόν διακοπές στην Κρήτη, πήγα και σε άλλα μαρτυρικά χωριά, γιατί είχα ακούσει για τις ομότητες των Γερμανών στην Κρήτη, κατέγραψα με τη βιντεοκάμερά μου στους τόπους που έγιναν οι εκτελέσεις, τις ιστορίες, και θα τις παρουσιάσω στο μάθημα της ιστορίας στα παιδιά του γυμνασίου στη Σουηδία. Φανταστείτε λοιπόν, σε κάποιο γυμνάσιο της Σουηδίας τα παιδιά μαθαίνουν για τα γεγονότα του Κακοπέτρου και των άλλων μαρτυρικών χωριών. Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν τα ξέρουμε και δυστυχώς και τα παιδιά μας δεν τα ξέρουν. Και δεν φταίνε βέβαια αυτά, φταίνε με εμείς που δεν φροντίσαμε να τους τα μάθουμε. Εμείς σαν πολιτιστικός σύλλογος ξεκινήσαμε μια συνεργασία με κάποια γυμνάσια. Ήδη στο χωριό μας έχει έρθει το γυμνάσιο Κουνουπιδιανών και το γυμνάσιο της Σούδας, ήρθαν τα παιδιά στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών, ενημερώθηκαν για την ιστορία του χωριού μας,
Πήγαμε τα παιδιά στους τόπους που έγιναν οι εκτελέσεις. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά να μάθουν. Και πιστεύω και τα άλλα γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά της περιοχής να φροντίσουν μέσω των καθηγητών, των δασκάλων τους, να μάθουν την ιστορία του τόπου μας. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το Σουλεϊμάν, το Μεγαλοπρεπή και να μαθαίνουμε την ιστορία των Τούρκων και τα τουρκικά σύριαλ και να μην γνωρίζουμε τι έγινε στον τόπο μας, στο χωριό μας. 50 χρόνια. Την 60. Ιστορία των παππούδων μας, των πατεράδων μας. Πολύ σωστό. Σε αυτό το σημείο, κάτι σημαντικό μου το θύμισε τώρα ο Βαγγέλης. Φέτο, μετά το μνημόσυνο των σκοτωμένων που έγινε, που γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, μετά από τρεις μέρες καθόμουν στο καφενείο της γειτονιάς, εκεί που είναι το νερό, και έκπληκτος βλέπω κάποιον ξένο, σταματά τα μάξι του, κατεβάζει μία γλάστρα, η οποία υπάρχει ακόμα από ό,τι είδα ακόμα στο μνημείο, τα αφήνει εκεί. Από περιέργεια το φωνάξαμε να τον γεράσουμε, σαν φιλοξενία, σαν φιλόξενος λαός που είμαστε, το φιλοξενήσαμε, το γεράσαμε και μετά το ρωτήσαμε τι εθνικότητα είναι. Και δεν εδίστασε να μας πει ότι είναι Γερμανός. Δεν εδίστασε να μας πει ότι είναι Γερμανός. Αυτό το αναφέρω σαν θέμα τιμής. Τιμής. Δηλαδή δεν είναι και όλοι οι Γερμανοί βέβαια, το ίδιο. Βέβαια. Αυτό όσον αφορά τα γεγονότα, ίσως να έχουμε ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα και ο Βαγγέλης και ο Νίκος σε λίγο. Θέλω να πω ένα περιστατικό το οποίο λίγο πολύ είναι γνωστό. Όταν εθάψαν τους σκοτωμένους οι γυναίκες και χωρίς παπά την εποχή εκείνη που γίνανε εκτελέσεις και σημειωτήρων εκτελέσεις του Κακόπετρο, δεν έγιναν όπως στη Μαλάθηρο ομαδικές, αλλά όπου έβρισκαν ανθρώπους εκεί τους εκτελούσαν. Αυτή είναι η διαφορά με τη Μαλάθηρο. Στη Μαλάθηρο τους μαζέψαν, τους πήγαν να τους μαζέψουν. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς αυτό γιατί έγινε ως τώρα. Όταν τους θάψανε, όπου βρίσκαν και όπως τους βρίσκανε, σε ένα τάφο το οποίο είναι καλλιεργημένο. Στο Μιχαήλ Αρχάγγελο, κάποιο τσιγλάκι επιμενίδι, μετά από πολλά χρόνια που πέρασε η κατοχή, εθέλαν να κάνουν τα οστά των, να τα βάλουν μαζεμένα σε τάφους των ανθρώπων αυτών, σε άλλους τάφους. Όταν ανοίξαν το πρόχειρο τάφο που το είχαν βάλει, στον άνθρωπο αυτό επάνω ήταν όλο το σώμα γεμάτο μαργαριτάρια. Αυτό μου το είπε ο τσιγλάκης ο Γιάννης. Εγώ, για να το επιβεβαιώσω αυτό, όχι επειδή είχα εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός έκανε εκταφή και μου είπε και ποιος παπάς έκανε εκταφή. Ο συγχωρημένος ο παπά Λουπάση από την Κρυά Βρύση. Η γυναίκα του παπά Λουπάση ζει ακόμα 95 και χρονό. Επειδή έχουμε και κάποια σχέση οικογενειακή, την πήρα τηλέφωνο και βεβαίωσε η παπαδιά του γεγονός ότι ο παπά Μανώλης ο συγχωρημένος είχε πει όντως στον τάφο αυτό, ο τάφος αυτός εσφαγίστηκε τότε και δεν ξανήχε. Το λέω σαν περιστατικό που συνέβη στο χωριό μας. Εγώ θα ήθελα βέβαια να σας πω ότι η απόψινή κουβέντα είναι εδώ πέρα καταρχάς είναι διάλογος, κουβέντα, δεν θέλουμε εμείς να συγκεντρωθούμε σε ένα θέμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ποτάμος, υπάρχει υλικό να πούμε, βόλικο. Και πριν η τοποθέτηση ήταν πολύ σωστή ότι πρέπει να υποθούν κάποια στοιχεία για το σύλλογο και τα λοιπά. Ναι. Η σειρά που θέλετε εσείς θα... Μπήκαμε τώρα εδώ πέρα, θα το συνεχίσουμε. Όπως θέλετε. Όχι, εγώ νομίζω Νίκο ότι θα το γυρίσουμε, θα την κάνουμε κουβέντα. Να φύγουμε από το... Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν είναι, πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία και να συνεχίσουμε. Ανωτελεία και πάμε στην ιστορία του συλλόγου σας που κληθήκετε να απομυστείτε την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού. Γι' αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, αν ξεκινώντας από την αρχή θα πρέπει να ανατρέξουμε 25 χρόνια πίσω, ακριβώς 25 χρόνια, αρχές του 1988. Είχα έτσι μια σκέψη, έβλεπα, ήταν υπό εκόλαψη άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι τότε, στα μέρη που πήγαινα και εργαζόμουν, λέω να φτιάξουμε ένα στο χωριό μου, σκέφτηκα, αλλά ήμουν εντελώς μόνο σε σκέψη στο μυαλό. Σκέφτηκα ότι θα πρέπει να... κάποιον να ρωτήσω, κάποιον μπας περιπτώσει να πάρω το OK. Σκέφτηκα τότε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Τσικλάκη τον Γιώργη. Λέω, μωρέ, να το πω του πρόεδρου του Τσικλογιώργη, να του πω τη σκέψη μου και ό,τι μου πει. Το συνάντησα τυχαία στα Χανιά,
σε ένα δρόμο συγκεκριμένα στον κήπο, ανάμεσα στον κήπο και στο γήπεδο εκεί πέρα, στην παλιά εδώ τη Δημοκρατία. Λέω, Γιώργη, μου λέει, έτσι και έτσι σκέφτομαι. Μου λέει, προχώρα. Προχώρα, μου λέει, και ό,τι χρειάζεται. Πραγματικά ήταν αυτό το προχώρα που μου είπε πέρα ο Γιώργης, ο Τσιχλάκης, ήταν με ελευθέρωσε. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν φτιάχνεται ένα σύλλογο, δεν φτιάχνεται απ' ένα άτομο. Βρήκα το συμμαθητή μου, το συνομιλικό μου, τον Γιώργη τον Μπεράκη. Θυμάσαι, Γιώργη. Που σου λέω, ναι. Το γείτονά σου. Ναι, το χωριανό, συγγενή. Γιώργη, έτσι και έτσι. Και το είπα του Τσιχλογιώργη του Πρόεδρου και μου λέει προχώρα. Μου λέει καλή, ναι, μου λέει. Να δούμε πώ θα το κάνουμε. Μου λέει ο Γιώργη, για θυμίσω να μου πε. Μου λέει του παπά το πε. Θυμάσαι, Γιώργη. Ναι. Λέω, όχι. Όλοι φορισμένοι. Ναι, να το πούμε του Παπαλέκο. Το λέμε του Παπαλέκο και μας έδωσε την ευχή του. Παπαλέκος, ο Θεοδωράκης Παπαλέκο, να έχεις την υγειά σου. Αν μας ακούς τώρα, σου ευχόμαστε να έχεις την υγειά σου πάντα. Μας έδωσε την ευχή του και μαζί με τον Γιώργο τον Περάκη, μαζί με τον Γιάννη τον Δεσποτάκη του Στέφανου, τον μηχανικό, μαζί με τον Τσιχλάκη τον Λευτέρη, μαζί με τον Σολανάκη τον Αντώνη, μαζί με τον Σολανάκη τον Γιάννη. Το Σουλανάκι, το Γιάννη και με άλλα παιδιά του τώρα. Ξεκινήσαμε τη μάζοξη. Γιατί θα πρέπει να μαζευτούμε μια ομάδα ατόμων, να φτιάξουμε ένα καταστατικό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε νομότυπα. Δηλαδή, όχι να φτιάξουμε ένα σύλλογο, να λέμε πως έχουμε σύλλογο και στην πρόοδο του χρόνου, με την πάροδο του χρόνου, να σκεφτούμε για καταστατικά και για εγκρίσεις από τα πολυμελή πρωτοδικεία. Ξεκινήσαμε από την αρχή νομότυπα με προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με νομικό, με δικηγόρο, το συγχωρεμένο τον Παντελή τον Παπαδάκη τότε, για να τους χωρέσει. Φτιάξαμε καταστατικό, εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, μετεγράφηση στην νομαρχία. Μέχρι τότε ήταν οι περισσότεροι σύλλογοι άτυπα λειτουργούσαν, οι περισσότεροι. Και ξεκινήσαμε από το μηδέν. Μιλάω πληθυντικός γιατί ήμασταν όλοι μαζί. Δεν τον ξεκίνησε ένας στο σύλλογο. Μπορεί να το σκέφτηκε κάποιος, αλλά από εκεί και πέρα, από κοινού, η προσπάθεια. Είχαμε τη βοήθεια της κοινότητος όσο μπορούσε βέβαια. Και χαρακτηριστικά θα πω από τα πρώτα, Γιώργο, αν θυμάσαι, που κάναμε, τότε ήταν το κρεβάτι. Το θυμάσαι το κρεβάτι? Ναι, βέβαια. Το κρεβάτι της ιατρικής εξέτασης. Σκεφτόμασταν τους χωριανούς που περιμένανε κάθε Πέμπτη τον αγροτικό γιατρό να έρθει στο κοινοτικό κατάστημα και κάθονταν σε μια καρέκλα και τις εξέτασες. Δεν είχαν που να ξεξαπλώσουν. Σε ένα πάγκο, ναι, σε ένα ξύλινο πάγκο. Ναι, Γιώργο, εσύ δύο. Πήραμε λοιπόν, το λέω αυτό γιατί συνέβη κάτι με αυτό το κρεβάτι, με τον ιατρικό πάγκο. Πήραμε τον καλύτερο ιατρικό πάγκο που μπορούσαν να μας φέρουν τα καταστήματα τότε το 88 στα Χανιά. Ήταν τόσο καλός, που μόλις τον είδαν βέβαια οι αγροτικοί γιατροί που ερχόταν κάθε Πέμπτη, ζήτησαν μέσω του Κέντρου Υγείας Όμορου Δήμου σήμερα, ότι δεν είναι σωστό αυτός ο ιατρικός πάγκος, ο οποίος είναι πλήρης, ο οποίος έχει αυτά που δεν τα έχουν, να πρέπει να πάει στο Κέντρο Υγείας και να έρθει ένας άλλος ιατρικός πάγκος απλώς. Ναι. Φυσικά δεν το δεχτήκαμε, έμεινε ο ιατρικός πάγκος εκεί πέρα. Μέσα στις πολλές δραστηριότητες που προβλεπόταν να έχει ο Σύλλογος ήταν και η Τράπεζα Αίματος. Νίκο, το που πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ωραία. Να καλύψουμε όλα. Γιατί είμαστε σε πλήρη, δηλαδή τρεις προέχουμε. Όλοι τρεις τριετίες ο καθένας. Το θέμα είναι ανεξάντλητο. Οι δύο ώρες φυσικά δεν υπάρχουν. Ναι, εντάξει. Για να ξεδιπλώσεις. Ναι. Για να ξεδιπλώσουμε την ιστορία του χωριού, αλλά θα πρέπει και κάπου να πάμε. Θα την ξεδιπλώσουμε όπως μπορούμε. Ναι, σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να πάμε σημερινέ, πρόεδρε, κύριε Δεσποτάκη Βαγγέλη, πώς βλέπετε την παραπέρα εξέλιξη του Συλλόγου και κατ' επέκταση πώς βλέπετε την ύπεθρο σήμερα, τα χωριά μας που έχουν ρημάξει. Κακώς τις συλλόγους, και όχι στο χωριό όπως τα παλιά Ρούμανα, αλλά κακώς τις συλλόγους τις έχουμε παδρώσει πλέον άνθρωποι που δεν μένουμε μόνιμα. Αγαπούμε το χωριό μας, αλλά δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Δυστυχώς έτσι είναι, Γιάννη. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στο Κακόπετρο.
Βέβαια, ο Κακόπτρος είναι ένα μικρό χωριό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο χωριό μένουν 43 άτομα μόνιμοι κάτοικοι, οι περισσότεροι από αυτούς άνω των 75 ετών. Νέα παιδιά δεν υπάρχουν. Έτσι, καλώς ή κακώς, ο Σύλλογος επανδρώνεται από άτομα που μένουν εκτός χωριού. Πηγαίνει μαθαίρεμα του χωριού, αλλά... Από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, κανείς δεν μένει στο χωριό. Είναι τιμή βέβαια αυτό από τη μια μεριά. Προσπαθούμε να βάλουμε στο παιχνίδι, όπως λέμε, και τα νέα παιδιά. Να τα φέρουμε κοντά στο Σύλλογο, με τις εκδηλώσεις που κάνουμε, να έρθουν κοντά, να γνωρίσουν το χωριό μας καλύτερα, να συμμετέχουν σε όλα. Θα σου πω ένα περιστατικό. Πέρυσι τα Χριστούγεννα, στην κουβέντα πάνω είπαμε, δεν λέμε τα κάλαντα στο χωριό μας. Μαζευτήκαμε λοιπόν, στην αρχή ξεκινήσαμε 3 παιδιά. Στην πορεία βέβαια μαζευτήκαμε 15-20. Πήγαμε σε όλα τα σπίτια του χωριού, μοιράζαμε το ημερολόγιο του συλλόγου δωρεάν και αυτό που θέλαμε να πιούμε μια ρακή, μια τσικουδιά σε κάθε σπίτι. Ο σύλλογος δεν έπαιρνε λεφτά. Πολύ σημαντικό. Έπαιρνε καλησπέρα, ένα χρόνια πολλά. Στην παρέα μας λοιπόν ήταν ένα παιδί που μένει χρόνια στην Αθήνα και είχε έρθει με τη μητέρα του για να μαζέψουν τις Αιγές. Το πήραμε λοιπόν μαζί μας. Στο τέλος της βραδιάς τον ρώτησα, λέω, Λευτέρη, πες μου πώς σου φάνηκε σήμερα η όλη ιστορία με τα κάλαντα. Λέει, Βαγγέλη, πρόσεξε, στο πρώτο σπίτι που πήγαμε, που ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν η γεροτότερη του χωριού, στα Κοτσιφιανά. Όταν λέγαμε τα κάλαντα, άρχισε και έκλαιγε, εδάκρυσε. Αυτό μου λέει, τα λέει όλα. Άξιζε χίλιες φορές και θα κοιτάξω και άλλες χρονιές να τύχω στο χωριό για να πούμε τα κάλαντα. Το ότι καταφέραμε και πήγαμε σε ένα σπίτι και συγκινήσαμε μια γυναίκα 90 χρονών, που είχε χρόνια ενδεχομένως να ακούσει τα κάλαντα, και ήπιαμε μια ρακή στο σπίτι και μας καλοδέχτηκε, αυτό άξιζε τον κόπο. Αυτά τα απλά πράγματα που στον κόσμο που ζει στις πόλεις φαίνονται απλά, είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία και στα χωριά δεν υπάρχουν πλέον. Τα παιδιά δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε τα κάλαντα να πούνε, ούτε να πούνε χρόνια πολλά στους ανθρώπους εκεί. Και αυτή η απλή κίνηση που έκανε ο Σύλλογος όντως ήταν συγκινητική για τους κατοίκους εκεί. Μια ωραία νότα χριστουγεννιάτικη. Σίγουρα, σίγουρα. Και το εκτιμήσανε και όλοι οι χωριανοί. Ξέρει πολύ καλά ο Γιάννης τα δύο τελευταία χρόνια που έχουν κάνει τη χωρεσπερίδα μας. Θα ανέρθουμε σε εκείνο το σημείο. Θα ανέρθουμε. Γιατί η χωρεσπερίδα σας θεωρείται μια από τις καλύτερες στο νομού Χανίου. Με την προσφορά των χωριών. Και θα έρθουμε σιγά σιγά. Να μιλήσουμε και γι' αυτό αναλυτικά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι με κουβέντα.